κάτι λίγα ακόμα εισιτήρια. Και το πιο σημαντικό είναι ακόμα ότι μέχρι και το Σαββάτο μιλάω για αυτούς που θέλουν να είναι δίπλα στην ομάδα μας και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο Ελλάδος και στην Ευρώπη. Είσαι περήφανος, όχι εδώ με τον Καράγκιουζέτ. Μέχρι το Σαββάτο θα μπορούν, γιατί με ρωτάγανε και πριν καμιά ώρα κάτι φίλοι, αν βρούμε εισιτήριο, αν θέλω εισιτήριο, μπορώ να πάρω διαρκείας, ναι. Διαρκείας μπορείτε να πάρετε και μέχρι το Σαββάτο. Και μέχρι το Σαββάτο... Έχεις και τη διαγραφή, λέει, έλα. Μπορείτε να πάρετε το διαρκείας, παιδιά, που σημαίνει... Τα έχουμε πει τι σημαίνει ένα διαρκείας για τον Ολυμπιακό. Είμαστε γύρω στις 17.500 τα διαρκείας που έχουμε. 17.200 εκεί περίπου. Τι να σου πω εγώ. Ρε φιλαράκο. Τι να κάνουμε τον Καράκη. Όχι, δεν φταίσαι σειράκι. Ρε φιλαράκο, τι, κάτσε να πούμε δύο κουβέντες και μετά πάρε τηλέφωνο. Τι μαλάκια σε πιάσε. Πάρε κι εσύ αυτό. 41 μαλακίες. Λοιπόν, και το όνομά σου. Στο 42, τι είναι αυτό, ρε. Πάμε μετά, συγγνώμη. Έχουμε τη στεναχώρια μας. Το έχουμε ανοιχτό και δεν είναι το ανοιχτό που το έχουμε το τηλέφωνο. Για, δεν είναι για άλλους λόγους είναι. Για άλλους λόγους είναι. Δεν είναι για σένα, Καραγκιουζάκο. Λοιπόν. Νομίζεις επειδή είμαστε φίλοι στο Facebook ότι είμαστε και φίλοι κανονικοί. Τώρα θα πάρεις τον πούλο. Μίλα το εκεί. Έχουμε τη στεναχώρια μας γιατί και όντως στεναχωρηθήκαμε όλοι οι Ολυμπιακοί χτες. Για την ομάδα που έπαιξε έτσι βάσει το, αυτό που θέλει να κάνει ο προπονητής. Αλλά αυτό που μας νοιάζει, παιδιά, είναι τα διαρκείας. Γιατί εκτός ότι παίρνει δύναμη ο Ολυμπιακός του ποδοσφαίρου, έτσι, παίρνει και ο ερασιτέχνης δύναμη. Και είδατε τα ερασιτεχνικά οι ομάδες μας πώς πηγαίνουν. Και πρωτάθλημα θα πάρουνε, εφέτος δεν χάνουμε κανένα. Κανένα δεν χάνουμε ούτε στο μπάσκετ γυναικείο, ούτε στο βόλεϊ, ούτε στο πόλο γυναικών και αντρών και βόλεϊ γυναικών αντρών. Πουθενά. Είναι 10 κούπες στην Ελλάδα αυτές του ερασιτέχνη. Χώρια της Ευρώπης. Αυτά είναι για το ερασιτέχνη, έτσι. Δεν λέω για το μπάσκετ αντρών και ποδοσφαίρου. Τα 10 κύπελα και πρωταθλήματα είναι του ερασιτέχνη που τα έχουμε σίγουρα αυτά. Σας το λέω εγώ από τώρα. Και θα δούμε τι θα πάρουμε στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτό σημαίνει το διαρκείας του Ολυμπιακού και οι κατά μέλους που πρέπει να έχουμε όλοι μας και να περάσουμε τις 70.000. Γιατί τα αθλήματα αυτά είναι πρώτες στην Ελλάδα και πάνε και να πάρουν και ευρωπαϊκό στην Ευρώπη. Λοιπόν, ξαναλέω, μέχρι το Σαββάτο μπορούμε να πάρουμε διαρκείας. Μέχρι και το Σαββάτο. Που το διαρκείας δεν έχουμε χάσει κανένα παιχνίδι στην Ευρώπη. Το πρώτο παιχνίδι στην Ευρώπη, εφέτος, στους ομίλους είναι την Πέμπτη. Όπως σας είπα και την Παρασκευή, βλέπω να είναι 6 με 7 παιχνίδια εφέτος η Ευρώπη. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Εγώ είπα το νορμάλ. Καθίστε και θα δείτε. Και το χθεσινό βράδυ στη Λάρισα ξεχάστε το. Θα παίζουν οι κανονικοί αυτοί που ξέρουν μπάλα. Όχι ότι δεν ξέρουν, απλά δεν παίζουν στις θέσεις τους. Αυτά είχα να πω για τα εισιτήρια.